Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Βρισκόμαστε στην παραλιακή αχτογραμμή της Κώστα Ντελ Σολ. Στην Μπεναλμαδένα, η χλειδί, η τελειότητα και οι απόλυτες διακοπές σε αυτό το ρεπορτάζ θα είναι οι πρωταγωνιστές αυτού του μοναδικού επεισοδίου. Όπως βλέπετε, οι παραλίες είναι απέραντες και σε μήκος και σε φάρδος. Αυτό που μου αρέσει εδώ είναι ότι μπορείς να κάτσεις όπου θες χωρίς να είναι ο ένας πάνω στον άλλον. Περπατώντας σε αυτόν εδώ τον όμορφο πεζόδρομο, βλέπεις έντονα την απόλυτη χλειδί. Στο αριστερό χέρι, σε αυτά τα τεράστια και όμορφα ξενοδοχεία και δεξιά η τεράστια παραλία. Δεν μπορώ να σας περιγράψω αυτή τη στιγμή. Πρώτα απ' όλα βλέπετε στο δεξί μου χέρι ότι υπάρχει ένα εστιατόριο. Κατά μήκος εδώ όλης της παραλίας, πάνω στον πεζόδρομο, υπάρχουν τέτοια εστιατόρια πάρα πολλά. Οι μυρωδιές από όλα τα φαγητά, από τις παέλιες, δεν μπορώ να σας περιγράψω. Είναι τόσο έντονες και τόσο όμορφες που σου σπάνε τη μύτη. Έτοιμες αυτές οι μυρωδιές να σε πάνε στον παράδεισο. Το μοναδικό, αν το θες ως πρόβλημα, είναι ότι εδώ οι Ισπανοί δεν μιλάνε καθόλου σε ένα μεγάλο ποσοστό αγγλικά. Είναι λίγο σοβινιστές με τη γλώσσα τους και θέλουν να μιλάνε ισπανικά. Δηλαδή πολύ δύσκολα εδώ συνεννοείσαι στην αγγλική γλώσσα. Έχει πέσει το σούρουπο και έχουμε κάτσει εδώ σε ένα πολύ όμορφο εστιατόριο στη Μαρίνα της Μπεναλμαδένα και τρώμε μια πολύ όμορφη παέλια και μια πολύ ωραία πίτσα. Το τοπίο είναι μοναδικό. Παέλια, φοβερή παέλια. Και εγώ πίτσα, πήρα μια πίτσα προσούτο.
Αυτή την ώρα έχει πέσει τελείως σχεδόν ο ήλιος και έχει μείνει τόσο λίγο το φως και δείτε εδώ τα φωτάκια που έχουν ανάψει κατά μήκος της μαρίνας της υπέροχης εδώ με τα γιότ που περπατάμε. Είναι το τοπίο μοναδικό. No.
εδώ βρισκόμαστε μπροστά σε ένα πολύ ωραίο καλλιτεχνικό δημιούργημα ενός καλλιτέχνη εδώ, περίεργου καλλιτέχνη, που φτιάχνει από άμμο όλο αυτό που βλέπετε. Ο άνθρωπος είναι μοναδικός σε αυτό εδώ που κάνει. Πραγματικά είναι δύσκολο, έτσι. Η λεπτομέρεια είναι ασύλληπτη. Αν το δείτε από κοντά, τα δεντράκια, οι δρόμοι και πώς το στηρίζει όλο αυτό, έτσι. Με τεράστια ζέστη, τεράστιος όγκος άμμου. Όλο αυτό είναι στην παραλία φτιαγμένο από έναν καλλιτέχνη. Βρισκόμαστε τώρα πάνω από την παραλία εδώ της Κώστα Ντελ Σολ. Μιλάμε, ο δρόμος αυτός είναι φανταστικός. Είναι όλο μαγαζιά και για ποτά. Πάμε να τον δούμε. Το μοναδικό εδώ ότι οι δρόμοι και τα σημεία και αγορές είναι ατελείωτα. Πραγματικά είναι πάρα πολλά τα σημεία εδώ. Κάτσε ένα λεπτό εδώ, γιατί θα πέσουμε παρόν και σε κανέναν άνθρωπο. Γιατί οι άνθρωποι είναι τουρίστες, αλλά εμείς τραβάμε και κοντεύουμε να πέσουμε πάνω σε κανέναν. Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο, πραγματικά το σημείο εδώ, είναι κοσμοπολίτικο. Είμαστε στο σημείο εδώ, όπως είπαμε, Δανάη. Λοιπόν, σε ποια περιοχή είμαστε? Μπεναλμαδένα. Μπεναλμαδένα. Λοιπόν, έχω δώσει τη γλώσσα μου κόμπο για να το πω. Μπεναλμαδένα. Λοιπόν, το είπα. Λοιπόν, σε αυτή την περιοχή είμαστε και βρισκόμαστε εδώ, πάνω από την παραλία, που είναι όλα τα μαγαζιά. Θυμίζει και ελληνικό νησί λίγο εδώ, ναι. Θυμίζει, ναι, ναι. Θα πάμε στο λικόρ τα Ιγγλές. Λοιπόν, αυτό που είδαμε εδώ πέρα θυμίζει λίγο και ελληνικό νησί. Το σημείο μόνο εδώ, έτσι. Όχι στο άλλο σημείο, στο άλλο σημείο είμαστε εκτός. Θυμίζει άλλο πράγμα. Αλλά ο συγκεκριμένος δρόμος, πραγματικά δέστε και μόνοι σας, θυμίζει λίγο Σύρο, κάτι θυμίζει. Πολύ λίγο, ελληνικό νησί. Πολύ ωραίο το σημείο εδώ, έτσι, πολύ κοσμοπολίτικο, αλλά και πολύ όμορφο. Πιστεύω να σας αρέσει. Αλλά σίγουρα το πιο ωραίο σημείο είναι κάτω στην παραλία που τραβήξαμε, της Κώστα Ντελ Σολ. Είναι πολύ ωραίο. Δέστε εδώ τώρα τα βερνάκια, πιο όμορφα που είναι. Λοιπόν, το σημείο εδώ είναι πάρα πολύ γραφικό. Κοιτάξτε εδώ το συντριβάνι και κοιτάξτε πίσω μου, ακριβώς όπως θα γυρίσει η κάμερα, επάνω κοιτάξτε κάποια γραφικά μπαλκονάκια. Το σημείο εδώ πραγματικά
Είναι φανταστικό. Ξανακατεβήκαμε πάλι στην παραλία κάτω, στον παραλιακό δρόμο που είναι πάνω ακριβώς από τη θάλασσα. Που είναι όλα τα μαγαζιά όλα ευθεία. Πάρα πολλοί κόσμος. Ο κόσμος είναι πάρα πολύ. Καλημέρα, έχουμε βγει από το ξενοδοχείο μας και πάμε να πάρουμε το αμάξι από εκεί που το έχουμε παρκάρει. Δεν είναι κοντά, απλώς θέλουμε κάνα πεντάλεπτο με τετράλεπτο με τα πόδια. Πώς ξέρουμε, μόνο σε άσπρες γραμμές παρκάρισε. Ξεκινήσαμε τώρα να πάμε να πάρουμε το αμάξι και να πάμε πάλι σε κάτι νέες, πολύ όμορφες παραλίες. Δεν έχουμε χτενιστεί και καλά. Έχουμε μπει στο αμάξι και τώρα πάμε. Πάντως η οδική συμπεριφορά εδώ στην Ισπανία είναι πολύ ευγενέστατη και πολύ ευγενικοί οι άνθρωποι. Δηλαδή ούτε πραγματικά να σου κάνουν σφήνες τίποτα και δουλειάνε πολύ καλά. Πολύ φίλοι.